Γι' αυτό και θεωρώ ότι τα πέντε σημεία που έθεσε ο Τσίπρας, και ένα από αυτά ήταν ουσιαστικά ο έλεγχος του τραπεζικού συστήματος, ο δραστικός έλεγχος, η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, είτε μέσω των μετοχών, εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, είτε με την άσκηση σοβαρής εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, θεωρώ ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο για τον έλεγχο της οικονομίας μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Ελέγχουμε τις τράπεζες, υπάρχουν τα χρήματα, έχει ισορροπήσει το πράγμα στη χώρα μας. Όχι. Έτσι. Όχι. Γι' αυτό και σας είπα ότι οι διαφθορτικές αλλαγές. Είναι πολύ απλό όπως το αντιλαμβάνομαι και θα με διορθώσετε. Εγώ θα περίμενα μη τι άλλο και στα διάθετα και το δικό σας σχόλιο, αυτό που δεν έπραξαν οι προηγούμενοι. Τι πάθαμε όλοι. Μείωση σε μισθούς και συντάξεις, μειώθηκε η αγοραστική μας ικανότητα κατά ένα 40, 50 και 60%. Έτσι δεν είναι στρατηγία? Για μένα ίσως περισσότερο. Ίσως περισσότερο για εσάς. 70 να πω εγώ για τον στρατηγό. Την ίδια ώρα τι είδαμε? Αύξηση των τιμών στα αγαθά πρώτης ανάγκης. Αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή δεν είναι πολιτική απόφαση, μας την επιβάλλει κανείς, να κάνουμε μια εσωτερική υποτίμηση προϊόντων, αγαθών, υπηρεσιών, έτσι ώστε να ισορροπήσουν οι μισθοί με τα προϊόντα? Γιατί δεν το κάνανε? Γιατί είναι εξαρτώμενοι από τα διαπλεκόμενα, από τα τραστ και από τα συμφέροντα. Αυτό δεν έπρεπε να είναι το πρώτο σημείο που έπρεπε να πει σήμερα ο κύριος Τσίπρας, σαν αριστερός ηγέτης? Συμφωνώ. Γιατί δεν το λέει? Ξέρετε ποιο είναι. Καταλάβετε γιατί ρωτάω με αυτόν τον τρόπο? Κύριε Καρυπίδη, δύο μεγάλα ζητούμενα, ξέρετε, υπάρχουν στην οικονομία. Το μνημόνιο. Να ισορροπήσει το λαό, να ισορροπήσει τη βάση που θα εφαρμόσει την οικονομία. Το μνημόνιο δεν έχει απαντήσει σε κανένα από αυτά τα δύο ζητούμενα. Σαμποτάρει την οποία πλέον. Το θέμα είναι τι αντιστάσεις βάζεις εσύ ως ηγέτης, όπως είπε ο Τσίπρας, ότι είναι της αριστεράς, και πας με μια ρεαλιστική πρόταση. Αλλαγής όχι μόνο του πολιτικού σκηνικού μέσα στο κοινοβούλιο ή στην κοινωνία, επί της ουσίας της άσκησης της πολιτικής και έναντι των δανειστών μας. Ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν. Σας ρωτάω και σαν οικονομολόγο, αλλά βεβαίως είναι πολιτικό το θέμα, αλλά να απαντήσετε και οικονομικά θέλω. Εάν υποθέσουμε ότι πάμε σε μισθούς Βουλγαρίας. Τα δεχτεί όλο ο ελληνικός λαός. Ακούστε λιγάκι, για να απαντάμε σε ερωτήματα και διλήμματα που, σε αυτοδιλήμματα που θα βάλουν τώρα στις εκλογές. Άπαντες. Να δεχτούμε ότι θα πάμε σε μισθούς Βουλγαρίας. Να δεχτούμε αυτές τις περικοπές που δεχτήκαμε. Να δεχτούμε υποβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών υγείας. Υποβαθμισμένες υπηρεσίες στην παιδεία κτλ. Κτλ. Να τα δεχτούμε όλα. Όλα. Να μηδενίσουμε το κοντέρ. Υπάρχει σωτηρία? Όχι, δεν υπάρχει. Διότι δεν υπάρχει σωτηρία. Παραβαίνει ακόμη και... Σας θυμίζουμε τον Μάιο του 2010, που από αυτό εδώ το βήμα, με τη βοήθεια του στρατηγού και κάποιων φίλων μας στην Αμερική, σας αποκαλύψαμε το μνημόνιο. Όταν κανείς δεν εγνώριζε τι πρόκειται να συμβεί, και όταν έγινε η παρουσίαση του μνημονίου και έπαιξε διαδικτυακά και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, πόσα εκατομμύρια επισκέπτηκε. Έχει υπερβεί τα 20 εκατομμύρια, έχω χάσει πλέον το λογαριασμό και γιατί έχει δημοσιευθεί σε πολλά blog. Αυτό το οποίο ήταν ότι μόλις ανέβαινε στα διάφορα ηλεκτρονικά site, τον γκρέμιζαν. Τώρα το ποιο τον γκρέμιζαν το γνωρίζουν. Προφανώς είτε η ΣΥΑ είτε η ΚΙΠ. Κανένας άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να τα γκρέμιζει. Και μάλιστα έχω και στο αρχείο μου. Και οι επιστολές που υπήρχαν. Εσύ το βρήκες. Ναι, τον γκρεμίσαμε, μας το ανεβάζουν μέχρι που κάποιος το ανέβασε στο YouTube. Δεν ξέρω ποιος. Δεν το διαχειριστήκαν πλέον. Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ο σταθμός. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Την επιτυχία μας αυτή δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Και για προκειμένου να μην μπορούν να τον γκρεμίσουν, το βάλαν στο YouTube και λέει τώρα, άμα μπορεί, την γκρεμίσει. Το βάλει το με την Αμερική. Διότι το YouTube είναι υπό την κάλυψη της Αμερικανικής κυβέρνησης, όπου δεν μπορούν να επεμβούν. Λοιπόν, απόψε, με απόρριτα στοιχεία του Γεωφυσικού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως λέμε στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το ΙΓΜΕ, αυτό που θέλω να κλείσουν δηλαδή, και υπάρχει λόγος που θέλω να το κλείσουν. Έτσι, πολύ σωστά. Θα σας δείξουμε τι παίζεται στην Ελλάδα. Θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην τελευταία περίοδο και θα δούμε το τι μέλη γενέστε για την πατρίδα μας μαζί με την πολύτιμη συμβουλή του κ. Πετσάλινου. 2009. Διακυβέρνηση της χώρας Γιώργος Παπανδρέου. Οκτώβριο του 9. Ο ελληνικός λαός με μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία δίνει την εντολή στο Γιώργο του Παπανδρέου να κυβερνηθεί με το Υπουργικό του Συμβούλιο, να κυβερνηθεί η χώρα μας. Κύριε Σόρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους συνέλληνες και δι' τους συνέλληνες της Κοζάνης. Κοζάνη δεν είστε? Δυτική Μακεδονία, ναι. Τα κάνατε πιανών, του Μπομπολά. Άρα δεν υπάρχει επίσημο χαρτί από την Τράπεζα της Ελλάδας? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ο Μπομπολός είναι μηνιόμενος, κύριε δημοσιογράφε. Ο Μπομπολός είναι μηνιόμενος βαθμού κακουργήματος από μένα. Με το κατάπτυστο δημοσίευμα. Να σας στείλω και τη μήνυσή του κανονικά. Στο κανάλι σας λοιπόν να βγάλετε τη μήνυσή του και να απολογείτε γιατί είναι εισαγγελέα. Και ο κύριος Προβόπουλος. Τι μου λέτε? Καλά, ο κύριος Προβόπουλος έπρεπε να μηνυθεί και για άλλα πράγματα, όχι μόνο για άλλα. Έχει μηνυθεί ο κύριος Προβόπουλος από μένα προσωπικά σε δύο κακουργήματα.
Στη μία γιατί έδινε 1,5 δις για τις μετοχές Ανατολής, αν θυμηθείτε. Όλα αυτά λοιπόν όπως τα περιγράφετε, εδώ οι πολιτικοί μας με τον τρόπο που ενεργούν τελούν δύο φορές το αδίκημα της ασκάτης προδοσίας. Διότι αν εγώ, δύο λεπτά, εάν εμένα μου πείτε θα μου δώσετε 600 δισεκατομμύρια να πληρώσω το χρέος μιας χώρας και να ρω όλες τις υποθήκες, να ξαναπάρω πίσω την κυριαρχία μου και δεν το πράττω, είμαι δύο φορές προδότης από αυτό που έκανα στο παρελθόν με τα μνημόνια. Ναι, δεν μιλάμε είναι για εμπεγμός. Ακούστε για τώρα. Δύο τι να συμβαίνουν, απλοϊκά θα το πω για να το καταλάβει ο κόσμος. Εάν ο Αρτέμις ως ώρας είναι ψεύτης, πρέπει να τον συλλάβουνε. Προσέξτε τι σας λέω. Ή αν λέει την αλήθεια ο Αρτέμις ως ώρας, αυτοί εδώ οι άνθρωποι πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί τώρα. Και ρωτώ, εκτός από την κυβέρνηση, από τον κύριο Στουρνάρα, τον κύριο Προβόπουλο, που εμείς καθημερινά αναδεικνύουμε τις δράσεις τους και ασκούμε την κριτική μας. Ένας άλλος πολιτικός αρχηγός δεν ήρθε να σας πει στην επεξεργασία των προγραμμάτων τους θα κάνω στάση πληρωμών. Αφήστε να ολοκληρώσω, θα φύγω από τα μνημόνια, θα κάνω, θα ράνω, θα τυτροποιήσω τα πετρέλαια. Δεν ήρθε να σας πει. Ελάτε εδώ κύριε Σόρα. Τι είναι αυτά που λέτε εδώ, για φέρτε εδώ να δούμε εμείς τι γίνεται. Και να το πάει το θέμα στη Βουλή ή ένας βουλευτής. Ο μόνος βουλευτής ήταν ο Νικολόπουλος που έκανε ερώτηση. Αλλά το χειρότερο από όλα που έχω θυμώσει μπορώ να αποδείξω τώρα με αποδείξεις και στοιχεία ότι η αντιπολίτευση είναι μαζί και χειρότερη από την κυβέρνηση. Σας λέω λοιπόν ότι έχει ενημερωθεί όλοι οι αρχηγοί προέδρων, έχουν ενημερωθεί όλοι οι κοινοβουλευτικοί άντρες, έχει τεράστια δύναμη. Θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες ότι μας δουλεύουν ψηλόγαζοι όλα αυτά τα ζώα τα ανόητα. Να ξέρετε λοιπόν ότι στη Χρυσή Αυγή, η οποία όπως και να μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι στη Βουλή, το εξώδικο το κοινοποίησα, το θυροκόλλησα γιατί δεν το παραλάβανε. Το ίδιο και στον πάνω του γαμμένο. Θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να είναι με μένα και... Αλλά λέτε ότι όλοι αυτοί είναι στο παιχνίδι τώρα. Όλοι. Αλλά όλοι. Το ΚΚ δεν το συζητάμε, οπότε δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο. Δηλαδή άκουσε να δεις κάτι. Θα ήθελα όλοι να είναι πρόεδροι και κοινοβουλευτικοί άντρες όπως είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο κάνει κουμάτο. Εάν η αντιπολίτευση είναι το σκυρότερο πολίτευμα, είναι η αντιπολίτευση. Θα μπορούσε αύριο το πρωί η αντιπολίτευση να μην περάσει κανένα νόμο. Πώς θα προστατευτεί αυτός ο πολίτης, από πού. Δηλαδή τι έφερα, να σου πω κάτι. Στη χειρότερη περίπτωση εγώ δεν ζήτησα δανεικά. Θέλω λοιπόν να τα πάρετε και να κάνετε ένα λαγιστικό έλεγχο στη χώρα μου. Πιστεύοντας με στοιχεία κράτατα που έχω ότι η χώρα μου δεν χρωστάει 50 δισεκατομμύρια. Δεν έχουν κλέψει. Δεν έχουν κλέψει ποιοι. Ακούστε τώρα, έτσι όπως περιγράφεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας, όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τη Χρυσή Αυγή, το Κομμουνιστικό Κόμμα και όλους άπαντες, εσείς βάζετε 600 δισεκατομμύρια, τα δίδετε, στην ελληνική δημοκρατία. Να τα διαχειριστεί ποιο. Αυτούς που περιγράφετε έτσι. Ναι, είναι δυνατόν ποτέ. Ποιος θα τα διαχειριστεί. Θα τους ανθρώπους να διαχειριστεί. Ποιος θα τα διαχειριστεί. Θα σας εξηγήσω λοιπόν. Ακούστε, ακόμα και η υπηρεσιακή μας, θυμάστε ποιος μπήκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση για να γίνουν εκλογές. Ένας κύριος πικραμένος. Του τέταρτου Ράιχ πάλι, του προδότη που ήταν εδώ το πατέρα του, που είχε συνεργαστεί με τους Γερμανούς και μέσα στη Μασονική λες. Ακόμα και εκείνη η υπηρεσιακή κυβέρνηση του ενός μήνα δεν αφήσανε ελεύθερο και θα μπορούσε να γίνει και οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε κλειδωμένοι. Άρα καταλαβαίνεις Έλληνα ότι το Σύνταγμα είναι δικό σου, οι θεσμοί είναι δικοί σου, αλλά έχουν καταπέσει και δεν τους έχεις. Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Θα σας απαντήσω, μην με διακόψεις, θα σας απαντήσω. Αυτό θα απαντήσω. Άρα λοιπόν δεν έχω τίποτα. Το μόνο που έχω τον Έλληνά μου. Σήμερα λοιπόν αν θέλετε να συζητήσουμε θα συζητήσουμε για δημοκρατία. Δεν πιστεύω αυτά τα κόμματα. Αυτή είναι φεουδαρχική κομματοκρατία και δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι μία και δεν έχει κόμματα. Η δημοκρατία έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Όλοι αύριο το πρωί θα μπορεί να είναι όλη η Ελλάδα ένας θεσμός κάτω από μια ελληνική συνέλευση και θα πω τη λέξη ε.σ.ε. που σημαίνει εσύ και τελειώνει το εγώ. Ναι, κύριε Σόρα. Άρα λοιπόν μιλάμε όλη η Ελλάδα κύριε λοιπόν αύριο το σήμερα έχουμε αυτή τη δημοκρατία την κοινοβουλευτική που έχουμε. Προσέξτε λιγάκι κάτι. Γιατί αυτό έχουμε μιλάει για κάτι μιλάτε, άλλο. Μιλάω για κάτι άλλο. Εσείς μιλάτε για άμεση δημοκρατία, αν αντιλαμβάνομαι καλώς. Για άμεση δημοκρατία, δεν μιλάτε εσείς. Μα σας είπα ότι δεν υπάρχει καν δημοκρατία. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι εσείς βλέπετε ως ιδεατή λύση την άμεση δημοκρατία. Γι' αυτό το πράγμα. Ναι, και τη χρηματοδοτώ. Ναι, και θα τη χρηματοδοτήσω. Ναι, και θα τη χρηματοδοτήσω. Άλλο λοιπόν λέμε ότι η κυβέρνηση κάνει αποδεκτά αυτά τα χρήματα. Θα τα διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα. Μα δεν με πειράζει, θα σου πω. Αν κάνει αύριο αποδεκτά με λογιστικό έλεγχο και με τα κλειδιά που έχουμε εμείς να βάλουμε, δεν θα μπορέσει ποτέ καν να κάνει αυτό, ακόμα και αν ήταν να πούμε μουτζακεντίν. Αυτή είναι η Ελλάδα πιανού, η δικιά μου. Ακούστε να δείτε, δεν χρειάζεται να βοηθήσω και να πέσω έξω, κύριε δημοσιογράφε. Αυτά τα ζητήματα, λέγομαι Καρυπίδης, κύριε Σόρα. Αυτά τα ζητήματα που βάζετε είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή και ουσιαστική σε πολιτικό επίπεδο και να την κάνουμε αν θέλετε. Εγώ βάζω ένα άλλο ζήτημα. Αυτούς που περιγράψετε έτσι όπως τους περιγράψετε και έτσι όπως τους βιώνει ο ελληνικός λαός και να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που λέτε. Θα τους εμπιστευτείτε τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια να τα διαχειριστούνε. Αυτό ρωτάω. Μα ακούσατε τι είπα. Ακούσατε ότι είπα λογιστικό έλεγχο της χώρας. Προσέξτε.
Κύριε Λαμπράκη, όλοι μαζί. Κύριε Λαμπράκη και κύριε Σόρα, να σας φιλοξενήσουμε και από κοντά για να έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε όλο το θέμα. Όποτε θέλετε. Είμαστε και εμείς στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλά να είστε και σε όλους τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Με μια προεκλογική περίοδο που δεν υπήρξε διάλογος σε επίπεδο τουλάχιστον αρχηγών, αλλά και των υποψηφίων δεν υπήρξε διάλογος. Η επόμενη μέρα, η 7η Μαΐου, που είναι η κρίσιμη μέρα, την Κυριακή θα μιλήσουν οι πολίτες. Όλα δείχνουν ότι θα είναι μία μέρα μη αυτοδυναμίες. Έτσι δεν είναι? Αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Όταν λοιπόν τοποθετήσετε και εσείς έτσι. Και δεν είναι κακό. Τοποθετείτε και ο κύριος Σαμαράς έτσι. Και ο κύριος Τσίπρας αλλιώς, τι θα προκύψει στην Ελλάδα, τι θα γίνει? Η μόνη θετική λύση για τη χώρα, κύριε Γαρυπίδη, είναι να είναι πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα μπορούμε να δώσουμε καμία απάντηση. Η βάση όμως όλων αυτών που συζητάμε και είναι και το γήπεδό σας τώρα. Είναι το κράτος, η δημόσια διοίκηση. Ένα κράτος που να είναι ευέλικτο. Όχι ένα κράτος που να είναι ανάλγητο. Ένα κράτος που να καθυστερεί και να μην είναι και πολυδάπανο. Έτσι δεν είναι? Προφανώς. Ερωτώ ευθέως. Ξέρουμε τι κράτος θέλουμε σε αυτή την Ελλαδίτσα? Αφαίρετα ακούμε νούμερα. Θέλουμε να διώξουμε τόσους υπαλλήλους. Λέει η Νέα Δημοκρατία 150.000 εργασιακή εφεδρεία. Είναι... Ξέρουμε τι κράτος θέλουμε. Μπορεί να χρειαζόμαστε και περισσότερους. Είναι μια λάθος συζήτηση. Είναι ποιοτικό το θέμα, δεν ποσοτικό. Είναι μια λάθος συζήτηση και είπατε, κύριε Καρυπίδη, τη μαγική λέξη.